ποτέ, γιατί δεν είμαι άνθρωπος της πολιτικής, αλλά έχω να πω μόνο δύο πράγματα. Ότι τόσοι άνθρωποι στα καλά καθούμενα βρέθηκαν στο δρόμο και κανείς δεν τους σκέφτηκε αν έχουν αυτή τη στιγμή να φάνε. Και αυτά τα πράγματα τα αντιμετωπίζουμε από τους δήθεν φίλους μας, δηλαδή αυτούς που μας κυβερνούσαν ως τώρα και οι οποίοι βέβαια δεν είναι καθόλου φίλοι μας. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι ο Σαμαράς είναι δυσέγγονός της Πινελόπης Δέλτα. Μπορείτε να φανταστείτε μεγαλύτερη ηθική κατάπτωση από έναν άνθρωπο δυσεγγονό μιας ηρωίδας? Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Και επειδή δεν έχω να σας πω τίποτε, γι' αυτό ήρθε η παρέα του Τσιτσάνη να σας τραγουδήσει μερικά τραγούδια. Όχι πολλά, αλλά πάντως τραγούδια που συνέθεσε ο ίδιος ο Τσιτσάνης στην εποχή του εμφυλίου πολέμου. Είναι όλα σχετικά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και εμείς είμαστε στα πρόθυρα ενός εμφυλίου πολέμου. Και φοβούμε ότι ίσως κάποτε θα έρθει η ώρα του. Εν πάση περιπτώσει δεν επιμένω, αλλά το θέμα είναι ότι τώρα μπορούμε να ακούσουμε μερικά ωραία τραγούδια. Λοιπόν, ακούστε τα, είμαστε τέσσερις, ο Στρουθόπουλος, η κόρη του Στρουθοπούλου, ο ωραίος κιθαρίστας, ο Παναγιώτης, και κοντά σε αυτούς και εγώ. Δεν χάλασε ο κόσμος, ελπίζω να τα καταφέρουμε, μην σας απογοητεύσουμε. Λοιπόν, αρχίζουμε. Θα αρχίσουμε με ένα σόλο μπουζούκι.